Έχουμε μαζί μας τον Γενικό Διευθυντή του Κυανού Αστέρα Βάρης, κύριο Βασίλη Παπαμιχαήλ. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη μέχρι στιγμής πορεία της ομάδας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαστε κοντά μας. Σίγουρα δεν μπορεί παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από την έως τώρα πορεία, πλησιάζοντας στην ολοκλήρωση του πρώτου γύρου. Από ό,τι δείχνει ο προγραμματισμός που έχει γίνει από την αρχή της περίοδου, αποδίδει σε μεγάλο βαθμό. Σε αυτό βέβαια συμβάλλει η εξαιρετική δουλειά που γίνεται στον αγωνιστικό χώρο από το προπονητικό team, από τη διάθεση που έχουν οι ποδοσφαιριστές και φυσικά από όλη την οργανωτική προσπάθεια που έχει καταβάλει το Προεδρείο της ομάδας με τον κύριο Πάπιο σε θέση του Πρόεδρου. Ένα σχόλιο για το γεγονός ότι έχετε πολλά νέα παιδιά στην ομάδα και το γεγονός ότι φτιάξατε και δεύτερη ομάδα όπου αγωνίζετε στη ΓΑΜΑ ΕΨΑΝΑ. Αυτό ήταν το μεγάλο στοίχημα πέρυσι. Κατορθώσαμε μέσα από πολλές δυσκολίες να οργανώσουμε και να κατέβουμε και να αγωνιστούν τα παιδιά στη ΓΑΜΑ κατηγορία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κτίσουν εμπειρίες, να ανταγωνιστούν μεγαλύτερα παιδιά και αυτό να τους δώσει τη δυνατότητα να είναι πιο έτοιμα. Εφέτος δημιουργήσαμε ένα κράμα με ένα βασικό κορμό από την περσινή ομάδα που ήταν στην ΓΑΜΑ Εθνική και 10 παιδιά τα οποία είχαν πέρυσι αρκετούς αγώνες στην ΓΑΜΑ κατηγορία. Από ό,τι δείχνει το εγχείρημα έχει επιτυχία. Αυτό όμως δεν λέει τίποτα, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και πιστεύω και στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος να είναι ακόμα καλύτερα. Για τα δύσκολα παιχνίδια που έρχονται, μιας και σε διάστημα περίπου ένα μήνα θα παίξετε με δύσκολους αντιπάλους. Πώς βλέπετε την ομάδα από εδώ και πέρα? Είναι γεγονός φτάνοντας στο τελευταίο παιχνίδι του πρώτου γύρου με τον Αθαναϊκό. Ξεκινάει μια περίοδος με αρκετά δύσκολα παιχνίδια. Όπως είπατε, η ομάδα είναι προετοιμασμένη. Κατάλληλα, έχει δουλέψει από την 1η Αυγούστου ακατάπαυστα σε καθημερινή βάση και πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθεί στα δύσκολα παιχνίδια αυτά όπως και εμείς την έχει έως τώρα πορεία του Συλλόγου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ένα κίνητρο πλέον για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας και όλων των ομάδων το να προσέρχονται φύλαθλοι στα γήπεδα μέσα σε κόσμια και αθλητικά πλαίσια να δίνουν ένα κίνητρο ούτως ώστε όλες οι ομάδες να παρουσιάζουν το καλύτερο τους εαυτό. Αυτό φάνηκε και στο τελευταίο παιχνίδι που είχαμε με τον Άρη Βούλας, που το γήπεδο ήταν γεμάτο. Ήταν ένα πανηγύρι, να το πω έτσι, και αυτό ευελπιστούμε και την Κυριακή με ένα ιστορικό σωματείο όπως είναι ο Αγαναϊκός. Οι φύλαθλοι που θα έρθουν στο γήπεδο να χειροκροτήσουν και τις δύο ομάδες και νομίζω ότι θα γίνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Θέλω να πιστεύω ότι το ιστορικό σωματείο του Αγαναϊκού θα μας φιλοξενήσει όπως και εμείς στο δεύτερο γύρο μέσα σε ένα πλαίσιο ούτως ώστε και οι δύο ομάδες να αποδώσουν το καλύτερο ποδόσφαιρο που μπορούν και να αποτελέσει μια διαφήμιση σε όλη την Ανατολική Αττική και όχι μόνο.